Εκ μέρους του Σωματείου Μηχανικών Αυτοκίνητων και Μηχανημάτων Άργος, σας καλωσορίζω στην αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, το ιστορικό Άργος. Ευχαριστώ όλους εσάς που τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας και τη μεγάλη συμμετοχή σας στην ημερίδα που διοργανώνει το Σωματείο Επισκεπαστών Αυτοκίνητων και Μηχανημάτων Άργος, με τη στήριξη του Μελητήριου Αργολίδας, το οποίο και ευχαριστούμε, με θέμα ηλεκτροκίνηση, νομοθεσία, οι προκλήσεις και το μέλλον του σύγχρονου συνεργείου. Ο ΟΒΕΑΜ, ο καταλυτικός και μεταμορφωτικός ρόλος της ως πολυεργαλείο στα χέρια του επισκευαστή. Σήμερα μας τιμούν με την παρουσία τους και εκφράζω τις ευχαριστίες μου γι' αυτό ο πρόεδρος του ΟΒΕΑΜ, ο κύριος Αθανάσιος Νικολόπουλος, ο γραμματέας και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΒΕΑΜ, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αργολίδας, ο κύριος Φώτης Δαμούλος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, ο κύριος Γιάννης Μαρτέζος, καθώς και πολύ αγαπημένοι παλιοί συνταξιούχοι συνάδελφοι. Η διεξαγωγή και υλοποίηση σημερινής ημερίδας δεν επιλέχθηκε τυχαία να γίνει σήμερα, επιλέχθηκε συμβολικά στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η ηλεκτροκίνηση έχει πάψει να αποτελεί κάτι το ασυνήθιστο, με αποτέλεσμα να διεκδικεί πλέον τη δική της Παγκόσμια ημέρα. Όλες οι μορφές ηλεκτροκίνησης ενώνονται κάτω από την ομπρέλα της Παγκόσμιας ημέρας ηλεκτρικών οχημάτων, με απλό το σκοπό να προωθηθεί η χρήση του ρεύματος για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις. Πρόκειται για μια ημέρα εορτασμού της κινητικότητας και μια ημέρα για τη μετάβαση στις βιώσιμες μεταφορές με θετικά αποτελέσματα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Η βιομηχανία του αυτοκινήτου τα επόμενα 10 χρόνια θα αλλάξει περισσότερο από όσο άλλαξε τα τελευταία 100 χρόνια. Οι έντονες αλλαγές που προκαλεί η όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στα αυτοκίνητα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στον κλάδο, ο οποίος νιώθει έντονα την ανάγκη να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται. Ο κλάδος πρέπει να εφεύρει τον εαυτό του, διατηρώντας τον πυρήνα της δραστηριότητάς του, που δεν είναι άλλος από την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων, προσφέροντας ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Εκτός της τεχνολογίας, άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την αλλαγή είναι, μεταξύ άλλων, το παγκόσμιο φαινόμενο της αστικοποίησης, η προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα η μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία. Στην τοποθέτησή μου θέλω να τονίσω τα εξής. Θεωρούμε ότι η νέα πρόκληση πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελός μας. Σήμερα είναι ο σωστός χρόνος για ενημέρωση και προετοιμασία. Γιατί τώρα χτίζονται τόσο νομοθεσία όσο και υποδομές για την κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, και αυτό πρέπει να προβληματίσει το σύγχρονο συνεργείο, τον κλάδο και όλους μας σαν επαγγελματίες, για να καταγραφούν όλες οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και να προτείνουμε στην κυβέρνηση τα μέσα εκείνα που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας και θα διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα και εν τέλει την επιβίωσή μας. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε και να δουλέψουμε πάνω στα κριτήρια και τους όρους για την πιστοποίηση των τεχνητών ηλεκτροκίνησης, ώστε να προετοιμαστεί εγκαίρως ο κλάδος και να μην βρεθούν οι μικρές επιχειρήσεις προδυσάρεστον εκπλήξεων και αποκλεισμό από αθέμητο ανταγωνισμό και εμπόδια της ανταγωνιστικότητάς τους. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, το πρωτοβάθμιο όργανο του σωματείου μας, σε απόλυτη συνεργασία με το δευτεροβάθμιο όργανο του κλάδου, την Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, την ΟΒΕΑΜ, έχουν πρωταγωνιστικό, καταλυτικό και μεταμορφωτικό ρόλο. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η Ομοσπονδία μας, η Πανελλήνια, η ΟΒΕΑΜ είναι ένα πολυεργαλείο στα χέρια του επισκευαστή, ο οποίος πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Μόνο μέσα από τη συλλογικότητα και τη συσπήρωση του κλάδου μπορούμε να πετύχουμε και να θωρακίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευημερία του, με σκοπό τις καλύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επισκευαστών. Να καλωσορίσω τον φίλο τον Σάκη του Νικολόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΒΕΑΜ, για στην Αργολίδα, ένας φίλος πολλά χρόνια και επιμελητηριακός. Να συγχαρώ το Σωματείο για την εκδήλωση αυτή. Την έχουμε σχεδιάσει, έχουμε συζητήσει με τον Πρόεδρο πάρα πολύ καιρό για τέτοιες εκδηλώσεις. Θα προσθήσουν, πιστεύω, και άλλες, θα σας ανακοινώσει.
Θέλω να πιστεύω ότι η διαρκής ενημέρωση και η διαρκής διαβίου εκπαίδευση θα πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας. Η ηλεκτροκίνηση πλέον είναι γεγονός, οι εξελίξεις τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Πρέπει να τις παρακολουθούμε, πρέπει να ενημερωνόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε και καλοί επαγγελματίες και να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Επομένως, εκδηλώσεις όπως η σημερινή, όπως και προηγούμενες εκδηλώσεις, αλλά και επόμενες που θα ακολουθήσουν, θα πρέπει να έχουν να την κάνουν της πολύ μεγάλης συμμετοχής από τα αντίστοιχα σωματεία, όπως είναι και η σημερινή δική σας εκδήλωση εδώ, διότι θα πρέπει, όπως είπα, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις τρέχουν, η ηλεκτροκίνηση μπήκε στην καθημερινότητά μας. Ακούμε διαρκώς και θα ακούσουμε με πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα γίνει επάνω στην ηλεκτροκίνηση. Ακούμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η βενζίνη και το πετρέλαιο θα βγουν στο περιθώριο. Επομένως, θα πρέπει να δούμε και τα κίνητρα, ποια θα είναι αυτά, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την τεχνολογία και να μπούμε σε αυτή τη νέα τεχνολογία που λέγεται ηλεκτροκίνηση. Σαφέστατα και πιστεύουμε απόλυτα όλοι, πιστεύω δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να είναι εναντίον της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά θα πρέπει να μπουν όλοι και προϋποθέσεις στο παιχνίδι αυτό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι σε αυτές τις νέες εξελίξεις, σε αυτά τα νέα δεδομένα. Διότι όπως ξέρετε, χωρίς όρους και προϋποθέσεις θα υπάρχει πάλι μία άναρχη εφαρμογή ενός μέτρου το οποίο οφείλει να πετύχει, διότι χωρίς την προστασία του περιβάλλοντος τα επόμενα χρόνια βλέπετε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή, βλέπετε τι συμβαίνει. Επομένως, όλοι από τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να φροντίσουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις εξελίξεις οι οποίες δυστυχώς δεν είναι θετικές. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σάκη μου, καλώς ήρθες. Θοδωρή, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις εκδηλώσεις και να τονίσω ότι το επιμελητήριο είναι εδώ και ο Τάκης ο Μακρής. Θα είναι πάντα δίπλα στους επαγγελματίες, όπως το έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να βοηθούμε τα μέλη μας, τους επαγγελματίες, τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ενημέρωση και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω και εγώ τη σημερινή αυτή εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επισκευαστών. Να καλωσορίσουμε και εμείς τον Πρόεδρο της ΟΒΕΑ. Είναι χωρίς αμφιβολία, είμαστε στις παραμονές μιας νέας εποχής, της εποχής ηλεκτροκίνησης. Ήδη μία-μία από τις μεγάλες βιομηχανίες ανακοινώνουν το χρονικό εκείνο σημείο που θα σταματήσουν να παράγουν κινητήρες εσωτερικής καύσης και θα στραφούν στην ηλεκτροκίνηση. Ο κλάδος σας πολλές φορές έχει κληθεί να αντιμετωπίσει αλλαγές οι οποίες υπήρξαν. Θυμάστε τότε με τα καταληκτικά, θυμάστε με την υγρή αεροκίνηση, με το ένα με το άλλο. Τώρα λοιπόν είμαστε πριν στραφούμε ενδεχομένως και ολοκληρωτικά στην ηλεκτροκίνηση. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν σχέδιο, πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός, πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του Σωματείου Επισκευαστών, του Πανελλήνιου προφανώς, των περιφερειών και των δήμων. Όλα αυτά δεν μπορεί, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, να ξεκινήσουν και να βλέποντας και κάνοντας με αυτή τη λογική. Πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός. Ας πούμε, θα παραχθούν απόβλητα, θα παραχθούν απορρίμματα. Θα υπάρξουν μπαταρίες οι οποίες θα πρέπει κάτι να τις κάνουμε, κάπως να τις διαχειριστούμε. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν και πρέπει να ξέρουμε από πριν πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Και να αναφέρω ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη ενταχθεί και έχει εκτελέσει και έχει υλοποιήσει το πρόγραμμα Interreg με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Να σας πω την αλήθεια ότι οι Δήμοι στην προσπάθεια αυτή του Interreg δεν μας υπέδειξαν τα μέρη εκείνα που θα έπρεπε να πάρουν και να βάλουμε συγκεκριμένους φορτιστές και τελικά τα βάλαμε γύρω-γύρω από την γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας στην Παραλιακή Οδό. Θέλω να πω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας, των Δήμων, του Επιμελητηρίου, του Σωματείου Επισκευαστών
Και να αναφέρω επίσης ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στο Άργος, όσον αφορά το θέμα των χρήσεων γης. Όσον αφορά 250 επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να προσδιοριστεί πού ακριβώς θα πάνε, τι θα γίνει με τις άδειές τους, τι θα γίνει με τις άδειες λειτουργίας, τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον, γιατί καταρχήν αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι την βιώσιμη, τη βιωσιμότητά τους, την νομιμότητά τους και από εκεί και πέρα να προχωρήσουμε στο πώς θα διαχειριστούν τις νέες απαιτήσεις και πώς θα διαχειριστούν το μέλλον. Προηγουμένως πρέπει να έχουν διασφαλίσει όμως αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις που είπατε. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Επισκευαστών Άργους. Αισθάνομαι οικία. Φώτη, να σας ευχαριστήσω και εσένα για την παραχώρηση της αίθουσας και την στήριξη του Σωματείου σε αυτή την εκδήλωση, γιατί πραγματικά στην περίοδο που διανύουμε και στην απαξίωση που έχει δημιουργηθεί, γιατί πρέπει να εξετάσουμε και τις παρενέργειες που μας άφησε η περίοδος του κοροναϊού. Ήταν μια περίοδος που δοκιμαστήκαμε όλοι μας. Κληθήκαμε να αλλάξουμε συνήθειες, να αλλάξουμε τις πεπατημένες που είχαμε, τις επιχειρηματικές αλλά και τις ανθρώπινες. Που δύσκολα ο ρόλος ο δικός μας, η εκπροσώπηση, η θεσμική εκπροσώπηση την οποία αυτόν τον μανδύα το φοράμε πάνω μας και προσπαθούμε όλους εσάς, όλους εμάς, να τους ξανααναθερμάνουμε το ισχύς εντιενώσει, την ομπρέλα του επισκευαστικού κλάδου για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε και να υπηρετήσουμε το ρόλο μας πρωτίστως στον κοινωνικό και τον επιχειρηματικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλουμε τη στήριξή σας ολονών. Γι' αυτό κιόλας η Ομοσπονδία Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλητών, η ΕΟΒΕΑΜ, σε καλέσματα αυτού του τύπου δεν μας εμποδίζει και δεν μας σταματά ότι χιλιομετρική απόσταση, αλλά πάντα με γνώμονα τη στήριξη των πρωτοβουλειών αυτών που αξίζουν συγχαρητήρια των σωματείων για την ενημέρωση όλων μας, για την ενημέρωση του κλάδου στις νέες προκλήσεις που πραγματικά δεν σταματάν και ο επισκευαστικός κλάδος λόγω έλλειψης αυτοκινητοβιομηχανίας είναι η ατμομηχανή του αυτοκινήτου στη χώρα μας. Αυτό πραγματικά πρέπει όλους μας μέσα μας να το έχουμε εντρυφήσει, να το έχουμε εμπεδώσει ότι η δουλειά που κάνουμε, ο ρόλος επιχειρηματικός που έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αλλά ταυτόχρονα και πάρα πολύ ουσιαστικός όσον αφορά την παρακολούθηση της εξέλιξης του αυτοκινήτου που είναι ταχύτατος. Μιλούσαμε ανά δεκαετία προσπαθούσαμε να ανταποκριθούμε μέσα από τις καινούργιες προκλήσεις αλλά και την εξέλιξη του αυτοκινήτου. Μιλούσαμε για την μηχανή ιστορικής κάψης, πήγαμε μετά στη μηχανή αερίου κάψης, πήγαμε στη μηχανή πλέον με υποβοηθήσεις είτε turbo είτε injection, φτάσαμε στο κομμάτι του μεικτού καυσίμου που είναι το φυσικό αέριο και το LPG και τώρα πάμε στην ηλεκτροκίνηση. Και πολύ γρήγορα, αγαπητοί συνάδελφοι, έρχεται και το υδρογόνο. Ήδη η Ομοσπονδία είναι και συμμετέχει στα πρώτα κλάστερ, το πρώτο κλάστερ στην Ελλάδα, στην Κοζάνη που γίνεται και ουσιαστικά η πρόθεση της Ομοσπονδίας είναι να βάλουμε και την Πελοπόννησο, δηλαδή το κομμάτι της Τρίπολης, της Μεγαλούπολης, για να μπορέσουν ουσιαστικά να βοηθηθούν αυτές οι περιοχές στο κομμάτι της δημιουργίας έτσι, του υδρογόνου. Εγώ ζήτησα από τον Θοδωρή, τον πρόεδρο, τον φίλο μου τον Γαβρίλο, να μου δώσει το λόγο εδώ, εμβόλυμα. Να μου δώσει το λόγο γιατί, αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητέ πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, ήθελα να βάλω δύο ζητήματα και ερεθίστηκα μέσα από τις τοποθετήσεις. Το ένα το ζήτημα είναι η χρήση γης, που αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο σε επίπεδο αργολίδες, αλλά πανελλαδικά. Και το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ενώ υπάρχει νομοθεσία που διέπει πλέον την πολιτική, αλλά και την εφαρμογή που έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση των χρήσεων γης, που είναι ο νόμος 3710, καταστρατηγείται από την ίδια την πολιτεία. Τι λέει η πολιτεία,
που είναι νόμος του κράτους. Λέει ότι οι επιχείρησεις υφιστάμενες δεν μετεγκαταστάνται. Αυτό λέει. Ένα και το δεύτερο που καταφέραμε σαν κλαδική ομοσπονδία είναι να πλέον να αλλάξουμε την κατηγορία των επιχειρήσεων στην επισκευή και συντήρηση με ό,τι συνεπάγεται αυτό, πάλι μέσα με τον νόμο, με την τροποποίηση του 37-10 από την κατηγορία μεσαίας όχλησης στη χαμηλή. Βλέπετε ότι αυτά έρχονται και αντιτίθονται στις εξελίξεις της νομοθεσίας που πλέον αλλάζει κατά περιοχή και πολλές φορές εν απουσία και καταστρατηγώντας την ίδια εφιστάμενη νομοθεσία. Δηλαδή, τι λέμε σε αυτό? Λέμε ότι οι χρήσεις γης όταν διαφοροποιούνται κάθε 5 χρόνια, που δεν είναι απόλυτο αυτό, το γνωρίζετε και οι δύο άλλωστε, γιατί οι προτάσεις γίνονται από τους Δήμους, πηγαίνει στην περιφέρεια και μετά επικαιροποιείται στο νομοθετικό πλαίσιο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Αυτό είναι ανάλογα με την πολιτική βούληση του κάθε Δήμου, είναι 3-5 χρόνια, ούτε και αυτό είναι στάντα. Ο συνήθως όμως πάμε τώρα, Ισαΐ, αν δεν κάνω πρόεδρε λάθος, διόρθωσέ με, είναι πενταετία. Όλοι το πήγαν στην πενταετία. Αυτομάτως, κακώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο την εξαίρεση μέσα από την νομοθεσία που διέπει για τη στέγαση των συνεργείων όταν είναι στη χαμηλή όχληση. Γι' αυτό, Πρόεδρε, οι παρεμβάσεις των σωματείων και του δικού σου και όλων των σωματείων, αυτό που προσπαθεί να ενημερώσει η Ομοσπονδία είναι ότι πρέπει να παραβρίσκονται, να καλούνται, να ελπίστε να καλείστε στα διοικητικά συμβούλια των χρήσεων γης. Αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας, εάν πραγματικά θέλουμε να σταθούμε και να ξεκαθαρίσουμε τη στάση μας και τη θέση μας όσον αφορά τη στήριξη των επαγγελμάτων, μέσα από την καινούργια προγραμματική, ο κλάδος της επισκευής και συντήρησης όλων των ειδικοτήτων, 17 ειδικότητες στη χώρα μας, ζητάει ένα και μόνο: δίκαια διανομή του πλαισίου αυτού. Τι σημαίνει όμως αυτό για τον κλάδο όφελος? Πρώτον, υπάρχει κωδικός, που τον ξέρεις, αγαπητέ Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, που ταλανίζει και είναι πολύ μεγάλο το κόστος, Φώτη, και θα πρέπει να το σηκώσετε πολύ ψηλά τον πύχη όσον αφορά την διεκδίκηση σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία, που είναι μέλη, γιατί το μελητήριο είναι το σπίτι μας. Ουσιαστικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πρέπει ακριβώς να πάρουμε και να διεκδικήσουμε προς όφελος των επιχειρήσεών μας. Αυτομάτως, το κωδικό που υπάρχει για την εκπαίδευση και κατάρτιση, ένα κομμάτι είναι αυτό. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η επιδότηση όσον αφορά τις υποδομές και τα μηχανήματα. Το οποίο και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά προβλέπεται μέσα από τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα να γίνει αναδιανομή, αναγκαιότητα, και αυτή τη στιγμή χτυπάμε τον κόμβονα του κινδύνου για την ηλεκτροκίνηση. Δεν μπορεί σήμερα στο 2023, περνώντας μια δημοσιονομική κρίση μιας δεκαετίας και βάλε, δεν είναι δεκαετία, τη δεκαετία τη λέμε για να στρογγυλεύουμε την κατάσταση. Είναι πάνω από 12 χρόνια, γιατί η κρίση ξεκίνησε το 8, δεν ξεκίνησε το 10. Έτσι μας έδινε τα δείγματα, αλλά είχαμε το μέλι και λέγαμε εντάξει τη βγάζουμε, δεν μας πειράζει, παίρνουμε από εδώ, κολλάμε από εκεί, αλλά την αισθανθήκαμε να εμφανίζεται το 10. Με αποτέλεσμα από τότε, ο κλάδος το 2006 ή το 2009 ήταν με υπουργό Σιούφα, που είχαμε πάρει τότε μία επιδότηση και τέλος. Δεν μπορεί σε ένα κλάδο τον οποίο παράγει προστιθέμενη αξία οικονομική στη χώρα μας, γιατί ό,τι παράγει αναδιανέμεται στην ίδια την κοινωνία, δεν είναι όπως το αυτοκίνητο που φέρνω και εισάγω ένα αυτοκίνητο και το οποίο τα λεφτά τα οποία πληρώνει ο αγοραστής φεύγουν στη χώρα που κατασκευάζεται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κέρδος για τη χώρα μας είναι καθαρά το εμπορικό, το οποίο δεν φτάνει σαν για τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Αυτό είναι κοινό μυστικό. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και να λέμε, να κοιτάμε ειδικά τα νέα, τα παιδιά που τα έχουμε ανάγκη, είναι το μέλλον, είναι η παρακαταθήκη μας, να τα κοιτάμε στα μάτια και να τα λέμε αλήθεια. Ουσιαστικά η επισκευή και συντήρηση, πού βασίζεται? Βασίζεται σε αυτόν που παράγει στο κομμάτι αυτό, όχι σε αυτόν που πουλάει. Και αν πουλάει, αυτός είναι έμπορας.
Ουσιαστικά τα χρήματα αυτά φεύγουν, είναι πάρα πολύ μηδαμινά στη χώρα μας. Ο επισκευαστικός κλάδος όμως, όταν συρριχθεί, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αν θέλουμε να εξαλείψουμε το ζήτημα της ανεργίας, θα θέσουμε καινούργια προοπτική στα νέα τα παιδιά και κατ' επέκταση θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε από την ίδια την πολιτεία κάτι το οποίο έχει συρρυκνωθεί. Οι τεχνικές σχολές εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελμάτων. Σιγά και να δείχνει τη δυναμική του με τα πολεμικά στα τέλη της δεκαετίας του 40 και τη δεκαετία του 50. Μέρος της ιστορίας του μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύθηκε και στο βιβλίο «Διαδρομές μνήμης και διαδρομές ζωής συνδικαλιστών της ΟΒΕΑ», στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε και η συνεχή βοήθεια του γραμματέα της Ομοσπονδίας μας, του κ. Μακρύ. Όλη αυτή η προσπάθεια και αυτό το υλικό μαζεύτηκε σε ένα πολύ ωραίο βιβλίο της κυρίας Μαρίας Στανοπούλου, στο οποίο αναφέρεται και υπάρχει μέσα πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό, ένα πραγματικό θησαυρό και μια μεγάλη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Τις επόμενες δεκαετίες άρχισε να γεννιέται η ιδέα μιας συντεχνίας η οποία σκρινόταν αναγκαία προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι στα προβλήματα της, που κρίνονταν αναγκαία για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις και στα προβλήματα της καθημερινής βιοπάλης. Αυτή η ιδέα άρχισε να ζυμώνεται και να αποκτά υπόσταση στη δεκαετία του 70, παίρνοντας τελικό σάρκα και οστά στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η ιδέα της τεχνίας και της οργάνωσης των συναδέλφων με σκοπό την προάσπιση του συμφερόντων του κλάδου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Υλοποιείται τελικά το 1981 με την ίδρυση του Σωματείου Επισκευαστών Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Άργους, το οποίο κλείνει σήμερα 42 χρόνια ζωής. 42 χρόνια ιστορία γεμάτα συγκινήσεις και αγώνα και αγώνες για την προάσπιση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών, οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, προάγοντας παράλληλα το κοινωνικό του έργο μέσα από φιλανθρωπίες, στηρίζοντας διάφορα ιδρύματα, διοργάνωση αιμοδοσιών, βοηθώντας συναδέλφους που πέσαν σοβαρά εργατικά ατυχήματα και παρέχοντας γενικότερα στήριξη και βοήθεια σε όποιον και όποτε χρειάστηκε, δίνοντας μαθήματα ανθρωπιάς ουσιαστικά και αθόρυβα, χωρίς πολλές φανφάρες. Για να φτάσουμε όμως στη σημερινή δυναμική εικόνα αυτού του σωματείου, δεν έγινε κάποιο θαύμα. Είναι η συνέχεια μιας παρακαταθήκης που άφησαν κάποιοι συνάδελφοι και ιδρυτές αυτού του σωματείου. Αυτοί οι άνθρωποι παραμέρισαν προσωπικά ωφέλη και κόντρες, πίστεψαν στη συλλογικότητα, πίστεψαν στη λέξη συνάδελφος, τις έδωσαν σάρκα και οστά, σε δύσκολους καιρούς, αγωνίστηκαν με ιδιοτέλεια για το συμφέρον του κλάδου και της κοινωνίας και με τα ιδανικά τους θεμελίωσαν αυτό το σωματείο. Με βαθιά αισθήματα χαράς, σεβασμού, αγάπης και συναδελφικότητας, σήμερα θα κάνουμε μία απόδοση τιμών για την προσφορά τους στο σωματείο μας και γενικότερα στο κλάδο. Δυστυχώς, κάποια από αυτά τα μέλη σήμερα δεν είναι εν ζωή, η παρακαταθήκη τους όμως υπάρχει και είναι ζωντανή. Εδώ θα ήθελα, Πρόεδρε, να καλέσω αυτούς τους ανθρώπους και να δώσουμε ένα τιμή σε ένεκεν για όλη αυτή την προσφορά. Θα ήθελα να καλέσω το εκ μέρους της οικογένειας του κ. Παπαδόπουλου, τον κ. Φίλιππα Μανώ. Ο κ. Παπαδόπουλος ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν από τους ανθρώπους που σηματοδότησαν αυτό το σωματείο, και θέλω να εκφράσω εκ μέρους της οικογένειάς του, γιατί δεν κατάφεραν οι άνθρωποι να παραβρίσκονται εδώ σήμερα. Όχι, είναι φίλος οικογενειακός. Γιώργο. Στη συνέχεια θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Κώστα Μαλαχιά, ο οποίος αυτός διατέλεσε για χρόνια πρόεδρος σωματείου. Μεγάλη που το μας έφερε.
Πρόεδρε, και αυτός Ευμηντηριακός, χρόνια. Να σε καλά, παιδί. Πρόεδρε, αφού σε βρήκαμε εδώ πέρα, θα κάνεις και τις υπόλοιπες. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να καλέσουμε και τον Ευάγγελο Γαβρίλου, ο οποίος και αυτός διατέλεσε πρόεδρο σωματείο μας και είναι και ο πατέρας μου, το μίλω κατά τη μίλια δεκαετία. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Τάκη Πούλο και αυτός πρόεδρος στο σωματείο μας, μέχρι πρότινος, συνταξιούχος και έπριν 300. Θα ήθελα να καλέσω εδώ την οικογένεια του κυρίου Μανού, του Τάσου Μανού, ένα μέλος ο οποίος πραγματικά έδωσε πάρα πολλά στο σωματείο μας, έδωσε πάρα πολλά στην οργάνωση. Δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, άφησε όμως μια πάρα πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Γι' αυτό... Θα ήθελα να καλέσω εδώ αν αγαπητό μέλος του σωματείου μας και αυτός έχει δώσει χρόνια προσφορά και έχει δώσει σημάδια ανιδιοτέλειας, τιμιότητας και είναι από τους πλέον αγαπητούς στον κλάδο. Είναι ο κύριος Κώστας Μαλαχιάς, ο κύριος Κώστας Δαμάλας. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα. Καθώς θα ήθελα να καλέσω και άλλα μέλη στο Κυριάκο τον Καλατζή, ο οποίος ήταν χρόνια ψυχή του σωματείου. Επειδή ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά προβλήματα υγείας, εκ μέρους του θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί που του κάνουμε, δυστυχώς έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Θα το παραλάβει ο κύριος Γιώργος Κουτέρης. Και κλείνοντας, δεν μπορούσα να μην θυμίσω και σαν πρόεδρε για την προσφορά σου, την πολυετή προσφορά σου στο κλάδο. Αυτό που έχω κερδίσει όσα χρόνια ασχολούμαι, πάνω απ' όλα είναι συναδελφικότητα και πραγματικές φιλίες. Είναι μεγάλο πράγμα, καταλάβετε τι σημαίνει συνάδελφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανθρώπινη διάθεση.
Και ας μείνουμε στην ανθρώπινη διάσταση, γιατί έτσι μεταλαμβαδεύουμε και σε επόμενες γενιές το σεβασμό, την προσπάθεια σε όλους αυτούς που δώσαν το χρόνο τους, τον οικογενειακό, τον επιχειρηματικό, για να είμαστε σήμερα εμείς. Ας θυμόμαστε και ας δοξάζουμε τους προκατόχους μας, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχαμε εμείς. Αυτό ας μείνει εν κατακλείδη στη σκέψη μας και στη συνείδησή μας. Να είστε καλά, και αυτές οι πρωτοβουλίες πραγματικά είναι που σηματοδοτούν και μας ξαναναθερμάνουν την ευαισθησία της ανθρώπινης συνύπαρξης, φιλίας, συναισθημάτων που πραγματικά μας δυναμώνουν και μας δίνουν τον δρόμο, μας δίνουν τον δρόμο για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, Θόδωρε, σε ευχαριστώ από καρδιά σου. Εκ μέρους του κράτους.